Σε εξέλιξη είναι εργασίες για την επέκταση των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού με την σύμβαση που είχε υπογραφεί την περασμένη άνοιξη να γίνεται πράξη και έργο. Το πρωί της Πέμπτης, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα. Είμαστε εδώ πέρα γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτά τα έργα τα οποία γίνονται είναι τα μεγάλα έργα υποδομών της πόλης μας και στα πιο κρίσιμα κομμάτια της. Συζητούμε τώρα για το θέμα της αποχέτευσης, το οποίο δυστυχώς χτίζαμε πόλεις χωρίς να έχουμε την υποδομή και τη λειτουργία να έχουμε αποχέτευση. Πώς χτίζουμε τα σπίτια μας χωρίς να έχουμε πού θα πάμε όλα αυτά τα οποία παράγουμε. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ πέρα μετά από πολύ καιρό, με πολλές προσπάθειες, με πολλές δυσκολίες εξαιτίας της λειτουργίας αυτού του συστήματος, φτάσαμε σήμερα να χτίζεται αυτό και να υπάρχει πλέον ορατό στην πόλη μας, το μέλλον, να μπορούμε να έχουμε σύνδεση. Πρόκειται για την πρώτη επέκταση των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού και σχετίζεται άμεσα με το έργο της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου στις περιοχές της Πάτρας που δεν έχουν αποχέτευση και εξυπηρετούνται με τους βόθρους. Αυτή τη στιγμή με την λειτουργία αυτού του έργου, η οποία προβλέπεται περίπου σε 2 χρόνια, θα συνδεθούν τα δίκτυα αποχέτευσης τα οποία έχουμε κατασκευάσει ή και κατασκευάζουμε στις περιοχές του Αγίου Βασιλείου, Ρίου, Καστελόκαμπου και των οικισμών γάμα προτεραιότητος, δηλαδή Βραχνέικα, Μεντιλόγλη, Παροίτικα και ένα μέρος της Σοβριάς, και καταλαβαίνετε τη σημαντική, τη μεγάλη σπουδαιότητα που έχουμε με την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Το έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού και της κατασκευής αποχετευτικών δικτύων σε πολλές από τις περιοχές της Πάτρας θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της και ταυτόχρονα θα απαλλάξει δεκάδες νοικοκυριά από τα ποσά που έδιναν για την αποχέτευση των σπιτιών τους. Υπάρχει έντονος ο κίνδυνος στο μέλλον να έχουμε προβλήματα γιατί απαγορεύονται οι προσλήψεις. Ένα τεράστιο θέμα. Έχουμε εργαζόμενους πληθωρικούς με τεράστια τεχνογνωσία. Και πού θα μεταφέρουν και πώς θα δώσουν την εμπειρία που έχουν συγκεντρώσει τη στιγμή που απαγορεύονται οι προσλήψεις, θα φύγουν σε σύνταξη και δεν θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να πάρουν τη γνώση την τεράστια που έχει συγκεντρωθεί και το οποίο είναι τεράστιο κεφάλαιο για την λειτουργία του δημόσιου τομέα. Το έργο έχει προϋπολογισμό 9.915.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μέσα σε 24 μήνες.